Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πώς πήγε η αρχή? Ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Τα θέματα δοθήκανε σχετικά έγκαιρα. Πρώτη μέρα είναι βέβαια και συνήθως έχουμε μια καθυστέρηση, γιατί αυτό δεν δοθήκαν ακριβώς 8.30, δοθήκαν παρατέταρτο, παρά 20, κάπου εκεί. Μικρή καθυστέρηση, λοιπόν. Πολύ μικρή καθυστέρηση, αμεληταία δηλαδή ουσιαστικά. Άρα περιμένουμε τα πρώτα παιδιά να βγουν, αν δεν έχουν ήδη βγει, το αργότερο μέχρι τις 12 παρά, εκεί θα έχουν βγει όλοι τα παιδιά. Εντάξει, δικαίωμα για να βγουν ήρθαν, ξέρω εγώ, πώς το λένε, μια ώρα μετά την παραλαβή των θεμάτων και την έναρξη των εξετάσεων, γιατί την ώρα που παραλαμβάνουν τα θέματα, οι μαθητές, όχι το σχολείο, οι μαθητές από εκείνη την ώρα έχουν μία ώρα καιρό, έχουν δικαίωμα σε μία ώρα να βγουν. Να βγουν έξω. Άρα τεχνικά προβλήματα παρουσιάστηκαν? Τεχνικά καθόλου, τίποτα, όλα πήγανε στην εντέλεια. Εντάξει, με το νέο σύστημα, γιατί έχουμε, ξέρετε, νέο και παλιό σύστημα εξετάσεων, δηλαδή για τους παλιούς, αν θέλουν, μπορούν να επιλέξουν το παλιό σύστημα. Είχαμε παρόντες 359 από το νέο σύστημα και 12 απόντες. Και από τη 359 με το νέο σύστημα ήταν οι παρόντες, ναι, και 12 οι απόντες, ναι, συνολικά στον ομόλογο τώρα. Ναι, 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 ναι. Ναι, και με το παλιό σύστημα ήταν 39 οι παρόντες και ένας ο απόν. Μάλιστα. Η μία, κοντά στα 400 παιδιά, λοιπόν, έπεσαν, ναι, στη μάχη των πανελλαδικών. Ναι. Τους ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να έχουν καλή δύναμη, να συνεχίσουν την προετοιμασία τους, έτσι, βέβαια, αν προετοιμαστεί, ναι, με ψυχραιμία. Αυτό είναι κρίσιμες αυτές οι επόμενες ώρες για το επόμενο μάθημα. Ναι, ναι. Οπότε, ναι. Απλώς να συνεχίσουν να είναι επηρέαστοι. Ως προς το θέμα, τώρα δεν ξέρω, μαθηματικός εσείς, αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Δεν μπορώ να κάνω καμία κρίση επί του θέματος. Ωραία. Όλα καλά, λοιπόν. Μια πολύ μικρή καθυστέρηση. Εντάξει, είναι εύλογη και αναμενόμενη. Η πρώτη μέρα εξετάσεων είναι, εντάξει. Ωραία. Μέτρα λαμβάνονται. Έτσι γίνεται όλα τα χρόνια. Μέτρα λαμβάνονται για το κορονοϊό. Ναι, τα έχουν λυθεί έτσι και είναι κάθε μέρα, καθημερινά δηλαδή. Και ήταν υποχρεωτική μάσκα για τους επιτηρητές, όχι για τα παιδιά. Ναι, για τα παιδιά ήταν προαιρετική. Αν θέλανε, μπορούσαν να κάνουν. Αν κάποιος είχε φόβο και δεν ξέρω. Αλλά έχουμε και πώς το λένε, και στα υπόψη μας να παρακολουθούμε, να ελέγχουμε. Μήπως και συμβεί κάτι. Γίνεται θερμομέτρηση των παιδιών πριν μπουν μέσα στις τάξεις? Δεν γίνεται, αλλά πρέπει να. Θερμομέτρηση δεν γίνεται. Σε αυτά τα παιδιά. Είναι μεγάλα παιδιά. Εντάξει, αλλά τα παρακολουθούνται για να μην παρουσιάσουν συμπτώματα. Σε αυτό είμαστε σε επιφυλακή. Ωραία. Έξι. Δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Καλή συνέχεια ευχόμαστε. Και ευχόμαστε να πηγαίνουν και όλα καλά. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Όλα καλά, λοιπόν, σε επίπεδο νομού.